Ζήτημα ηθικής και δικαιοσύνης αποτελεί ο αγώνας διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα, με τις πιέσεις να κλιμακώνονται σε πολιτικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως δήλωσε ο Αριστομένης Σιγκελάκης στο πλαίσιο συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη λήξη της κατοχής. Η Γερμανία εξακολουθεί να αρνείται να αποδώσει τις απαράγραπτες, ισχυρά τεκμηριωμένες και ιερές, θα μου επιτρέψετε να πω, γερμανικές οφειλές της προς την Ελλάδα. Οφειλές για τις οποίες μάλιστα η Γερμανία έχει βάλει την υπογραφή της στη Συνθήκη του Λονδίνου και τη βλέπουμε τώρα να παριστάνει την ανήξερη και με νομικά πολιτικά τερτύπια να προσπαθεί να αποφύγει αυτών των υποχρεώσεών της. Ο Αριστομένης Σιγκελάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και στα θύματα της ναζιστικής ηριωδίας, τονίζοντας την ανάγκη οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε περιφέρειες και δήμους όλη τη χώρα να έχουν ως κεντρικό αίτημα το ζήτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Τα σχέδια τα οποία έχουμε είναι ότι θα πιέσουμε την πολιτική ηγεσία. Πρόσφατα βρεθήκαμε στα Καλάβρητα, είχαμε συνομιλία και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, και με τους προέδρους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το χρέος της και παράλληλα θέλουμε οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από τις περιφέρειες της χώρας και τους δήμους να έχουν ως κεντρικό αίτημα το ζήτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Και σε επίπεδο Κρήτης τονίζεται η ανάγκη οι φετινές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης να αφιερωθούν στη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα. Είναι ένα αίτημα δίκαιο, ένα αίτημα απαράγραπτο, ένα αίτημα όριμο που ενώνει τους κρητικούς, ενώνει τους Έλληνες και οφείλει η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια του ελληνικού λαού και όλοι μαζί να πιέσουμε την κυβέρνηση και τα κόμματα να πράξουν το χρέος τους. Πρόσφατα από τα Καλάβρητα και στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει απολύτως ανοιχτό για την ελληνική κυβέρνηση. Στα Καλάβρητα είχαμε συνομιλία και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, και με τους προέδρους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το χρέος της. Είναι φέτος και χρονιά ευρωεκλογών. Στα σχέδιά μας είναι να πιέσουμε τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή θέση για το ζήτημα.